απευθύνομαι σε εσάς που θέλετε τώρα να κάνετε την καινούρια οικογένεια. Μη διανοηθείτε να σκοτώσετε κάποιο παιδί που θα σας δώσει ο Θεός. Μπορώ να φτάσω στο σημείο ακόμη και αν σας πούνε οι γιατροί, που πολλές φορές λένε «Είναι μογκολάκι, είναι αυτό, είναι εκείνο». Μη τους ακούσετε. Ο Θεός που θα σας το δώσει ξέρει και θα το αναλάβει αυτός. Έτσι. Πόσες φορές οι γιατροί είπαν, ξέρεις, το παιδάκι είναι άρρωστο και πρέπει να κάνεις έκτρωση, ξέρω εγώ, να το σκοτώσεις δηλαδή. Και αυτοί, γιατί είχαν φόβο Θεού, το κρατήσανε και ήταν υγιέστατο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχει και κάποιο πρόβλημα. Σκεφτείτε τώρα, η κυρία αυτή έχει το παιδάκι της αυτό, που δεν εύχομαι να πάθει κάτι. Αν ο Θεός επιτρέψει και έχει κάποιο πρόβλημα, αρρωστήσει δηλαδή, πρέπει να το σκοτώσει. Ίσα-ίσα τότε θα τα αγαπάει περισσότερο, πρέπει να τα αγαπάει. Έτσι δεν είναι? Εσύ, καλή μου κυρία, πώς σκοτώνεις το παιδί σου? Γιατί ο γιατρός σου είπε ότι είναι άρρωστο, είναι προβληματικό, είναι. Γιατί? Γιατί να το σκοτώσεις? Διότι εκείνο το παιδί έχει ψυχή, όπως έχεις και εσύ, και είναι αθάνατη η ψυχή του. Και η ψυχή του δεν αρρωσταίνει. Μπορεί το σώμα να αρρωστήσει, αλλά η ψυχή είναι αθάνατη. Άρα τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό εν ημέρα κρίσεως? Θα έχουμε δικαιολογία? Ο γιατρός μου το είπε, ή η πεθερά μου που το είπε γιατί είναι παλαβιάρα? Πόσες πεθέρες αυτές εκεί, καλύτερα να μην υπήρχανε. Τι θα το κάνεις το παιδί? Αυτό δεν σου φτάνει το ένα, ξέρω εγώ, δεν σου φτάνει τα δύο. Υπάρχουν τέτοιες, πολλά πενταγιών θα είναι κρεμασμένες στο λαιμό τους εν ημέρα κρίσεως. Ναι, ακριβώς. Ξέρω κάτι τέτοιος που να μην υπήρχαν καθόλου, καλύτερα θα ήταν. Ναι. Αντί να στηρίξουν εκείνη την κοπελίτσα, ξέρω εγώ, να τη πούνε, παιδάκι μου, θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Μη στεναχωριέσαι. Ναι. Του Θεού είναι. Κράτησε το. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Θα είμαι μαζί σου, δίπλα σου. Ξέρω εγώ. Α, τίποτα εκείνη εκεί. Μόνο ξέρει εκεί να κολλάει στον καθρέπτη. Με τα χρώματά της εκεί να βάφεται, να χτενίζεται, να κάνει τα νύχια της εκεί. Αυτό τα ξέρει. Δεν ξέρει όμως ότι είναι φόνος αυτός που παρακινεί την ύφη ή την κόρη ή το οτιδήποτε. Ότι κάνει φόνο. Και η ευθύνη θα είναι και των διονών, και αυτήν που την παρακινεί και η άλλη που το κάνει.